Είδα δηλαδή εκεί πέρα και άκουγα από τους ανθρώπους που ερχόταν και ερχόταν όλων των επιπέδων των πνευματικών και των κοινωνικών στρωμάτων, ξέρετε, και των ιδεολογιών. Ερχόντουσαν και βουδιστές, ερχόντουσαν και μουσουλμάνοι, ερχόντουσαν και άδειοι, ερχόντουσαν και μαρξιστές. Όλων των ειδών οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έβλεπα με πόσο σεβασμό φερόταν στον κάθε έναν. Ποτέ δεν το ρώτησε, πιστεύεις, δεν πιστεύεις, είσαι χριστιανός, είσαι ορθόδοξος. Εκεί τους φερόταν όλους με τέτοια ευγένεια και μέσα από τη συζήτηση προσπαθούσε να βγάλει κάτι το ωφέλιμο για τον άνθρωπο. Εκεί και έλεγε πάντοτε, εκείνο που τόνιζε να έχουμε φιλότιμο και του λέγαμε γέροντα, ρωτούσαν πάντοτε και εγώ το ρώτησα πολλές φορές, αλλά και άνθρωποι, τι είναι αυτό το φιλότιμο. Να πούμε, εσύ που αθεώσουμε, λέει, είναι αυτό σαν το αλάτι μέσα στο φαγητό. Πάντοτε να κάνεις κάτι περισσότερο από αυτό που συζητούνε. Και αν το κάνει αυτό, λέει, και είτε μέσα στην οικογένεια είσαι, είτε μέσα στο επάγγελμα είσαι, είτε μέσα σε μια κοινωνική συναστροφή είσαι, όταν έχει το φιλότιμο, λέει, αυτό θα σε καθοδηγεί τι πρέπει να κάνει και πώ να φέρεσαι. Πάντοτε τον εαυτό σου να το βάζει σε δεύτερη μοίρα, να βάζει τον άλλον σε πρώτη και τον άλλον να το βάζει πάνω από σένα. Και αυτό είναι ένα γεγονό που πρέπει όλοι μα να το προσέχουμε, και εμεί ακόμα οι μοναχοί, αλλά και εσεί μέσα στον κόσμο. Ούτως ώστε όταν βάζουμε τον άλλον προέχοντα, η χάρις που πρέπει να πάρει αυτόν που βάζουμε προέχοντα θα γυρίζει σε εμάς, θα αντικατοπτρίζεται σε εμάς. Αλλά εκείνο που τόνιζε πολύ ήταν η εκκλησιαστική ζωή, πόσο βοηθάει τον άνθρωπο. Έλεγε πάντοτε να έχει κάποιος το πνευματικό του, να εξομολογείται τακτικά και αν βάζετε σε τάξη τους λογισμούς μέσω του πνευματικού, όλα τότε διορθώνονται και να έχετε και ένα μικρό πνευματικό πρόγραμμα. Ο καθένας, να συνονίσει με το πνευματικό, να έχει ένα μικρό πνευματικό πρόγραμμα, το οποίο ακολουθώντας μπορεί πάρα πολύ να βοηθεί πνευματικά. Δηλαδή να διαβάζει, ορισμένη ώρα να έχει που θα διαβάζει, να προσεύχεται, να αγρυπνεί, να νηστεύει. Και με αυτό το μικρό πνευματικό πρόγραμμα, λέει, ο Θεός εσάς μπορεί να σας δώσει περισσότερες χάρες και ευλογίες από ό,τι θα δώσει εμάς τους μοναχούς. Και θυμάμαι συγκεκριμένα που έλεγε, μπορεί το δικό μου χίλια να συναγωνιστεί το δικό σας το ένα, ή μάλλον το δικό σας το ένα συναγωνιστεί το δικό μου το χίλια, διότι εσείς δεν έχετε πολλές ευκαιρίες μέσα στον κόσμο πνευματικές όπως έχουμε εμείς εδώ. Έχετε τις γυναίκες, έλεγε, στους άνδρες, έχετε τις πεθερές, τα πεθερικά, τους κουνιάδους, τα παιδιά, υφισταμένους, προϊσταμένους, οικονομικά, επαγγελματικά, κοινωνικά προβλήματα, λέει, έχετε πολλές μέγκυνες που σας φύγουν, ενώ εμείς εδώ, λέει, δεν έχουμε τίποτε. Γι' αυτό ο Θεός, με ένα που θα κάνετε, εσείς μπορεί να σας βάλει στον παράδεισο, ενώ εγώ, λέει, με χίλια που θα κάνω, μπορεί να με κλείσει στον παράδεισο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να μας δώσει μια άνηση έτσι όλους και μια παρόθεση να αποκτήσουμε αυτό το φιλότιμο που έλεγε ο Γέροντας και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας να γνωρίσουμε τον Χριστό.